Καθώς ο Ευάγγελος Βενιζέλος ευνηδιαστικά και παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ζητούσε μέχρι σήμερα να ψηφιστούν ξεχωριστά οι τρεις προτάσεις για την προανακριτική σχετικά με τη λίστα Λαγκάρτ, επιχείρησε να κάνει ρελάν στην αντιπολίτευση. Έχουν βγει από το πρωί στις τηλεοράσεις και λένε ότι έχουμε κάνει την πρόταση για να πέσει η κυβέρνηση. Το λένε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται λοιπόν για πολιτική αθλειότητα. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Η οποία ψάχνει τώρα τον Φερετζέ της Κάλπης. Ε, όχι. Σηκώνουμε τον Φερετζέ της Κάλπης και αποκαλύπτεται η κάλπικη σκευωρία. Καθαρά πράγματα. Τέσσερις κάλπες, μία αναπρόσωπο. Και ο καθένας να πάρει την ευθύνη του. Όλα τα κόμματα αποδέχθηκαν την πρόταση, ενώ ο πρόεδρος του Πασόκ είχε ενημερώσει νωρίτερα τόσο τον Μέγαρο Μαξίμου όσο και τον πρόεδρο της Βουλής. Τέσσερες κάλπες σε αντιστοιχεία με τα πρόσωπα. Η αναζήτηση της αλήθειας. Αυτή μας ενδιαφέρει. Μόλις ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά, ένα από τα πρόσωπα που θα στηθεί κάλπη για παραπομπή σε προανακριτική, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και δήλωσε αθώος τόσο για το χειρισμό όσο και για την αλλίωση της λίστας. Κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ότι το πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης θα ξεπληθεί στην πλάτη μου μέσω ειδικών δικαστηρίων και με βάση χονδροειδώς αβάσιμες σε βάρος μου κατηγορίες. Για τι πράγμα ακριβώς μιλάμε? Υπάρχει προσωπικό όφελος? Όχι. Ζημίωσα το δημόσιο? Όχι. Έκανα αθροχειρία? Όχι. Ας αναλογιστούν λοιπόν τις ευθύνες τους σε αυτή την κορυφαία στιγμή για τη δημόσια ζωή της χώρας όλοι. Δεν είμαι απλώς αθώος. Είμαι το αντικείμενο μιας χοντροκομμένης και εξόφθαλμης προσπάθειας ενοχοποίησης. Αμέσως μετά άναψαν τα αίματα στη Βουλή με τα κόμματα να επιδίδονται σε σκληρή μάχη χαρακομμάτων. Γιατί σήμερα διεκδικεί την πολιτική κάλυψη ο κύριος Βενιζέλος? Γιατί πήρε μαζί του το αρχείο φεύγοντας από το Υπουργείο Οικονομικών? Γιατί δεν το παρέδωσε στο διάδοχό του? Και γιατί αποστέρισε και ο ίδιος και ο κύριος Παπακοσταντίνου από το κράτος τα έσοδα από το αρχείο αυτό? Τι φοβόμαστε να ψάξουμε να δούμε? Γιατί πρέπει να καλυφθούν οι πολιτικοί? Γιατί πρέπει να καλυφθούν οι πρώην πρωθυπουργοί και οι πρώην υπουργοί? Να χρεωνόμαστε κάποιους απατεώνες συναδέλφους μας, επίορκους, οι οποίοι θέλουν να κρύβονται πίσω από την προστασία της βουλευτικής ασυλίας και του νόμου περιευθύνησης υπουργών. Η Χρυσή Αυγή θα ψηφίσει υπέρ της παραπομπής και στις τέσσερις κάλπες. Μεγάλη ιστορία αυτή με τις τέσσερις, εφτά, τρεις κάλπες. Νομίζω εξετέθη το πολιτικό σύστημα με όλη αυτή την ιστορία. Θα ψηφίσει την παραπομπή και των τεσσάρων, αλλά και 14 άμα υπήρχαν σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα και για τον κύριο Παπακοσταντίνου και για τον κύριο Διώτη. Οι δύο άνθρωποι αυτοί δίνουν την εντύπωση ότι χρησιμοποιούν επιπόλαια, κουτά επιχειρήματα. Ο ένας το έχασε, ο άλλος δεν το έκανε, ο άλλος τάφησε στη γραμματεία, ο άλλο έφυγε από το Υπουργείο και δεν ξέρει που είναι το CD. Έβγαλε αντίγραφο από το στικάκι, αλλά κατέστρεψε το αρχικό. Στην ψηφοφορία οι βουλευτές καλούνται να ψηφίσουν και στις τέσσερις κάλπες υπέρ της παραπομπής Λευκό, προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της μυστικότητας.